θέλω να μου πεις, σαν σύζυγος πώς είσαι, η Καλωμύρα πώς είναι σαν σύζυγος. Να προσέχεις το Γιώργο. Πώς είναι σαν σύζυγος. Που κοίτα, κάνω ό,τι μπορώ, του κάνω πρωινό, του αρέσει κάτι σέικ που πίνεις, που είναι φρούτα ή πολύ γυνά. Του τα κάνω αυτά. Α, τι του κάνω. Κρεβατομούρα έχει. Ας σου πω την αλήθεια. Δεν είναι γκρινιάρα. Όταν έρχεται σπίτι δεν είναι γκρινιάρα. Κάνω χάι, χάι αγάπη μου, δεν κάνω κολοτούμπα στην πόρτα. Μόνο που κάνω κολοτούμπα και του κάνω χάι, πώς είναι την ημέρα σου. Και τον βλέπω, καταλαβαίνω, αν πεινάει, μην μιλάς. Αν έχει όρεξη να μιλήσει, θα μιλήσει από μόνο. Τον αφήνω λίγο, ξέρεις να. Γιατί θέλω να θέλει να έρθει σπίτι. Κατάλαβες. Θέλω να έχει αυτή την ψυχολογία ότι θα πάω σπίτι και θα ξεκουράσω. Συγγνώμη, θα δω τη γυναίκα μου αυτή την ψυχολογία σου. Θέλω να είναι fun στο σπίτι. So, αλλά μετά του λέω, αν έχω σοβαρά πράγματα να του πω, του λέω, δεν πρέπει να σου μιλήσω. Θέλεις το ή θέλεις μετά. Και μου λέει, τώρα ή μετά. Έτσι, αλλά στο κρεβάτι δεν μου μουρίζω. Γιατί θέλω και το δωμάτιο να είναι δωμάτιο που δεν υπάρχει κρίνια. One flesh, granted the fruit of the womb, the joy of their children. Όπως σου παραγγέλνει ο Γιώργος και τι είναι μόνο τα χέρια σου που το κάνεις πιο καλά τη μαμά του. Α, τώρα είπες κουβέντα, τίποτα να κάνω καλύτερα από τη μαμά του. Αλλά θα έλεγα ότι που δεν ξέρει να κάνει το shake η μαμά του με τα φρούτα και αυτά να βάζω. Ας σου πω την αλήθεια, νόμιζα έκανα τέλεια αυγά, αλλά επειδή έμενε στο σπίτι της τόσο καιρό, είδα πως παγερεύει και τώρα κάνω τα αυγά. Πώς θα κάνει η πεθερά μου. Βάζει λίγο φέτα μέσα, από το ζιάζει και λίγο γάλα. Ω, με κοινές και τώρα. Όταν γυρνάει ο Γιώργος από το γραφείο, περιποιείσαι, δηλαδή είσαι βαμμένη και έχουμε τα μαλλιά σου αυτά, ή είσαι μαλλιά με τη ρόμπα δεμένη και... Κοίτα, όχι, στην αρχή ήμουν... Σαν να ξύγησα, αλλά ένας πολύ καλός μου φίλος που είπε «Καλέ, φτιάξου! Είναι ο άντρας σου!» Και λέω «Μια, αυτά είναι σημαντικά!» Λέει «Ναι, είναι σημαντικά!» Και από τότε φτιάχνουμε κάποιο πρωί με τον άντρα μου, βάβομαι και κάνω τα μαλλιά και όλα. Μετά το γάμο άλλαξε η σχέση σας, τι άλλαξε η ζωή σας? Πιστεύω ότι... Τώρα έχουμε δει και πιο πολύ. Πριν το γάμο ή πριν είχα αρμονιαστεί, συγγνώμη. Να μην σου πω τσοκολόμασταν. Αλλά μετά που είχαμε παντρευτεί και είχαμε κάνει σχέδια, ηρέμησε όλα τα πράγματα και νιώθω και πιο κοντά. Δεν ξέρω όλη μου τη ζωή, αλλά νιώθω πιο κοντά. Είμαστε πιο ήρεμοι, μιλάμε, γελάμε. Ακριβώς αυτά που περίμενε να ακούσει από την Καλωμύρα. Και ακριβώς αυτά που πρέπει να κάνει μια τέλεια νύφη. Έτσι, να γυρνάει ο άντρας σπίτι και να είσαι με το χαμόγελο στο στόμα και να περιποιεί. Αλλά ξέρεις κάτι, ρε Σιφλό, όμως δεν το κάνει προς ποιητά. Εγώ νομίζω ότι το κάνει εξαιρετικά πηγαία. Αυτό είναι το λάθος στις υπόλοιπες. Ότι οι υπόλοιπες το κάνουν και ψηλό. Διθενικά και ψηλό προς ποιητά.